Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε με ένα ακόμα υποψήφιο δήμαρχο της Πάτρας. Είναι μαζί μας ο κύριος Θόδωρος Μπελεζόνης, ο οποίος είναι από την αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Πάτρα, ανταρσία στην κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχουμε δύο ανταρσίες. Τι ακριβώς λοιπόν, έχει σημαίνει. Γιατί η ανταρσία ακόμα είναι κι άλλο ένας υποψήφιος. Ακριβώς. Και ανταρσία και εσείς. Ωραία. Είναι και πολιτικός. Λοιπόν, να δώσω μια εξήγηση. Σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση των 70% των μελών της ανταρσίας του μετοπικού σχήματος. Όταν μιλάμε για ανταρσία, το λογότυπό του είναι αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία για την ανατροπή. Ναι. Δηλαδή το συνεργασία είναι με ύψιλον. Με ύψιλον, μάλιστα. Ενώ τώρα στα ψηφοδέλτια μας, είτε το ανταρσία στην Πάτρα, είτε το ανταρσία εμείς, το χρησιμοποιούν τη λέξη με γιώτα. Έτσι, από αυτή την άποψη, δηλαδή, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μια ανορθογραφία τώρα που υπάρχει. Το 70% των μελών της ανταρσίας στην Πάτρα τι λένε, επιβεβαιώνουν τις αποφάσεις των συνελεύσεων. Η ανταρσία είναι με τοπικό σχήμα μελών, όχι οργανώσεων, μελών. Mm-hmm. Και τα μέλη της αποφασίζουν και τα μέλη της αποφάσισαν για τη δημιουργία δημοτικής κίνησης αρχές του χρόνου, όπως και για τη στήριξη. Δεν κατεβάζει ψηφοδέλτια ανταρσία, στηρίζει ψηφοδέλτια, γιατί θέλουμε να είναι πλατιά αγωνιστικά, αντικαπιταλιστικά, ριζοσπαστικά ψηφοδέλτια. Από αυτή την άποψη στηρίζουμε. Και η ανακοίνωση μέσα επιβεβαιώνει τα εξής στο Γενικό Συνελεύσεων. Πρώτα απ' όλα, η ανταρσία στηρίζει το ψηφοδέλτιό της στις ευρωεκλογές που κατεβαίνει, όπως στηρίζει και το ψηφοδέλτιο, το οποίο είναι αριστερή παρέμβαση αντικαπιταλιστική ανατροπή στην περιφέρεια με το Χρήστο Κοσίνα, και ταυτόχρονα στηρίζει και το ψηφοδέλτιο αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Πάτρα που είμαι υποψήφιος εγώ, ανταρσία σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά τα σχήματα αυτά είναι γέννημα ακριβώς αυτής της διαδικασίας, έτσι. Μισό λεπτάκι. Το ψηφοδέλτιο που φέρεται ως ανταρσία, ως το όνομα και τέτοια, είναι μια μειοψηφική τάση μέσα στο ανταρσία. Παρόλες τις τεράστιες προσπάθειες που κάναμε για κοινή κάθοδο, δεν βρήκαμε αποτέλεσμα, δεν ανταπόκριση. Μάλιστα. Ανταπόκριση. Αυτή είναι η αλήθεια. Το ψηφοδέλτιο που στηρίζει η ανταρσία είναι το ψηφοδέλτιο αντικαπιταλιστική ανατροπή, δηλαδή το μετοπικό σχήμα. Είναι αντικαπιταλιστική ανατροπή. Μάλιστα. Στην Πάτρα. Είστε οι επίσημοι της ανταρσίας, να το πούμε έτσι. Πέψτε όπως θέλετε, πάντως εμείς λέμε ότι είναι ένα ψηφοδέλτιο στηρίζει. Η αλήθεια είναι ότι για το θέμα της ανταρσίας και το ποιον στηρίζει, από την αρχή υπήρξε μια σύγχυση. Από τη στιγμή που η πρώην. Θα σας και την ανακοίνωση των μελών. Όχι, εμείς δεν αμφισβητούμε τίποτα από αυτά που λέτε. Άλλο θέλω να σας πω. Ότι από την αρχή η πρώην υποψήφια δήμαρχος, η κυρία Λέτα Ζάγκλα, όταν εμφανίστηκε στο πλευρό του κύριου Ρόρου, στην αρχή υπήρχαν δημοσιεύματα, η ανταρσία στηρίζει την ώρα πατρών. Βέβαια, η κυρία Ζάγκλα, καλώς, έχει φύγει αρκετό καιρό. Έχει φύγει αρκετό καιρό από το αυτό και μάλιστα είναι και διορισμένη στα κεπάλαια χενών. Ναι, να δεν κάνω λάθος. Σε μια υπηρεσία. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σε μια υπηρεσία, τέλος πάντων. Πάντως, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν είχαμε και καμία σχέση με το ψηφοδέλτιο που είχε κατέβει στις προηγούμενες εκλογές και έχει βγάλει επανειλημμένες ανακοινώσεις η ανταρσία ότι δεν το στήριζε εκείνο το ψηφοδέλτιο. Εκείνο το ψηφοδέλτιο της ανταρσίας δεν το στήριζε. Δεν το στήριζε. Η ανταρσία τότε ήταν με ύψιλον ή με γιώτα. Με γιώτα ήταν και τότε. Είναι ακριβώς το ίδιο ψηφοδέλτιο. Είναι το ψηφοδέλτιο του ΣΕΚ. Μάλιστα, είναι η μειοψηφία που λέτε. Ναι, όλα αυτά τώρα να ρωτήσω εγώ, δεν διασπούν το χώρο της αριστεράς των αριστερών παρατάξεων? Δεν μπορούσατε όλοι μαζί? Δεν θα ήθελα. Εμείς κάναμε τεράστιες προσπάθειες να μπούμε σε αυτό. Κάναμε τρεις μεγάλες προσπάθειες, τους καλέσαμε και μέσα στην ανταρσία και σε προσωπικές σχέσεις. Η διαφωνία ποια ήταν? Όχι, θέλουν το ψηφοδέλτιο αυτό, αυτή να υπάρχει, θεωρούν ότι με αυτό μπορούν να πορευτούν. Θέλουν να επιβάλλουν αυτό το ψηφοδέλτιο, δηλαδή. Ναι. Δεν θέλω να πω σε γενικότερα ζητήματα. Ωραία, προβλήματα λοιπόν της ανταρσίας συνολικά. Ωραία. Στην Ελλάδα υπάρχουν προβλήματα. Εντάξει, σε όλους τους χώρους υπάρχουν προβλήματα. Πάντως η ανταρσία δεν είναι κόμμα. Ναι, δεν είναι κόμμα. Πρέπει να το ξεχωρίσουμε. Είναι με τοπικό σχήμα. Ναι. Και ως με τοπικό σχήμα ο άλλος δεν δεσμεύεται.
ως μετωπικό σχήμα δεν δεσμεύεται, δεν είναι κομματική. Πώς το λένε, να υπάρχει κομματική γραμμή. Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Δήμο της Πάτρας. Τι πρέπει να αλλάξει στο Δήμο της Πάτρας και αν συμφωνείτε με κάποια από τα οποία έχει κάνει η Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτα απ' όλα, να δώσουμε ένα στίγμα του ψηφοδελτίου μας. Είναι αναγκαίο όσο γίνεται πιο γρήγορα. Βεβαίως. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε το αντικαπιταλιστικό αυτό σχήμα που έχουμε δύο πυλώνες. Ναι. Ο ένας πυλώνας είναι το αντικαπιταλιστικό μας πρόγραμμα που ξεκινάει από την κριτική της ευρωμηνιακής επίθεσης και των αντιδραστικών αναδιαθρώσεων που υπάρχουν και στο Δήμο. Μάλιστα. Και προχωράμε στην στο πλαίσιο, το πλαίσιο ότι που έχουμε κριτική και στον Γκλισθένη και στον Γαλλικράτη και παλιότερα στον Καποδίστρια. Θεωρούμε σήμερα ότι προϋποθέσεις για λαϊκή τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχει. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είναι ένας αντιδραστικός θεσμός ο οποίος πρέπει να ανατραπεί. Και από αυτή την άποψη βάζουμε μια πολιτική γραμμή, την πολιτική γραμμή της καταπιταλιστικής ανατροπής της επίθεσης που βλέπει μια κριτική και μια ανατροπή στο υπάρχον ευρωμηνιακό πλαίσιο και τους εφαρμοστικούς νόμους ενάντια στην κυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα αστικά κόμματα που παρήγαναν αυτή την πολιτική γραμμή και δεν είναι άλλη πολιτική αλλά από τα Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ Κινάλ, το Ποτάμι, την Ένωση Κεντρού, αυτοί που επί της ουσίας αποδέχονται όλες τις αντιδραστικές αναδιαθρώσεις. Και όταν λέμε αντιδραστικές αναδιαθρώσεις, τι λέμε? Ασφαλιστικό. Είναι μια βαθιά αντιδραστική τομή για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Τι σημαίνει? Μέχρι χτες είχαμε κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, έχουμε επαναφορά τους κουτσουρεμένες. Έχουμε περιορισμούς στην απεργία. Πώς προκυρήσεται η απεργία? Συνολικά ένα μέτωπο ενάντια στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα και συμφέροντα. Και από αυτή τη λογική θεωρούμε ότι στο Δήμο της Πάτρας σήμερα από τη Δημοτική Αρχή Πελετίδη εφαρμόζεται μια αριστερή διαχείριση. Διαχείριση, η οποία η διαχείριση αυτή έχει στον πυλώνα της ότι έχει αποδεχτεί επί της ουσίας τους ισολογισμένους προϋπολογισμούς, δηλαδή το ευρωμηνιακό πλαίσιο, τα ΕΣΠΑ, των κατευθύνσεων των ΕΣΠΑ, τα πεντάμινα, οχτάμινα, τα δίμηνα. Έχει Μάλιστα. αποδεχτεί όλο το πλαίσιο, παρότι έχει αντισταθεί στις συμπράξεις ιδιωτικού δημόσιου τομέα και παρότι έκανε, μπορούμε, πρέπει να το τονίσουμε, μια χρηστή διαχείριση όσον αφορά τα οικονομικά. Τα οικονομικά του κύριε Πελετζόνη, πάντως είδαμε γενικότερα στην Πάτρα το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρχε και έτσι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο και το αίσθημα του κινήματος. Έτσι, το είδαμε και με τους πληστηριασμούς, όπου ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, διαμαρτυρήθηκε, εμπόδισε πάρα πολλές φορές τους δικαστικούς πληστηριασμούς στην αρχή. Προσπάθησε συνέχεια να εμποδίσει και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Είδαμε και τη Δημοτική Αρχή σε κάποια στιγμή να κατεβαίνει στον δρόμο και για τα θέματα αυτά. Ναι, είναι αλήθεια πράγματι. Η Δημοτική Αρχή όσον αφορά σε τέτοια ζητήματα είχε μια θετική στάση. Τι δεν είχε όμως η Δημοτική Αρχή? Δεν είχε μετοπική πολιτική. Mm-hmm. Περιοριζόταν μόνο στη δράση των δυνάμεων που είναι γύρω από τη λαϊκή συσπήρωση. Ενώ αντίθετα εμείς η κριτική μας που τις είχαμε μια, θέλουμε μια μετοπική πολιτική. Μια πολιτική που θα συσπηρώνει ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις, αριστερές, αντικαπιταλιστικές, αντιδιαχειριστικές δυνάμεις για να ανατρέψουν εμείς τους πληστηριασμούς σε όλα τα κινήματα, στο εργατικό κίνημα, στα συνδικάτα και τέτοια. Έχουμε μια πρωτοπόρα εργατική λαϊκή δράση. Βάλαμε τα στήθια μας μπροστά και για να μην περάσουν οι πληστηριασμοί. Έχουμε αγώνες απάνω σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και στα ζητήματα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού και του φασισμού. Έχουμε δώσει ιστορικές μάχες σαν ανταρσία αλλά και σαν μέλη εδώ της ανταρσίας της Πάτρας και των ψηφοδελτίων. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ και εσάς. Και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Και βέβαια θα δούμε τον κύριο Μπελεζόνη και το βράδυ στο debate των δημοψηφίων δημάρχων εδώ από το Ιόνιαν. Σας ευχαριστούμε πολύ.